Ναι, η μεγάλη μέρα έφτασε. Φύγαμε για Jump Force. Έχω ανοιχτό το PS4, το χειριστήριο φορτισμένο, άνοιξα το Discord για να μιλάμε στο voice chat, πάτησα record και... server maintenance. Πέρα από την πλάκα όμως, παιδιά, το παιχνίδι είναι απίστευτα διασκεδαστικό. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα, ένιωσα σαν να βλέπω J-Stars Victory Plus με στεροειδή! Το Jump Force είναι η επιστροφή της σειράς J-Stars. Θυμάστε? Το παιχνίδι με άνιμε χαρακτήρες που έδειχνε καλό, όλοι θέλαμε να παίξουμε και συγκεκριμένα ένας το έκανε import από Ιαπωνία γιατί πίστευε ότι δεν θα έρθει ποτέ Ευρώπη και με το που το πιάσαμε στα χέρια μας καταλαβαίναμε πόσο σπασμένο και βαρετό ήταν. Το σύστημα μάχης ήταν ένα χάος και γενικότερα είχε μόνο δύο καλά. Πρώτον ήταν ο μεγάλος αριθμός Shonen Jump χαρακτήρων, αν και πολλοί μεταξύ μας ήταν απλά supports και κάποιοι ήταν απλά άκυρια μας εκτός Ιαπωνίας. Και φυσικά δεύτερο το theme song. Το Jump Force δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο anime theme song ακόμα, αλλά αντίθετα μας δίνει ένα soundtrack το οποίο θυμίζει ταινία Avengers. Χωρίς όμως άλλη καθυστέρηση, ας δούμε πώς είναι το παιχνίδι. Στο Jump Force μπορείς να σχηματίσεις μια ομάδα τριών παικτών, η οποία αποτελείται από Shonen Jump χαρακτήρες. Γι' αυτό με ρωτάτε που είναι ο Eren, ο Natsu και ο Meliodas, όπου όλοι μοιράζονται μια μπάρα ζωής, μια μπάρα ενέργειας και έναν μετρητή για τα awakenings και τις ειδικές τους επιθέσεις. Για να φορτώσεις την μπάρα ενέργειας, απλά κρατάς πετυμένο το R2. Για να εκτελέσεις οποιαδήποτε super επίθεση, πρέπει να συνδυάσεις το πλήκτρο R2 με ακόμα ένα το οποίο μπορεί να είναι το τετράγωνο, το τρίγωνο, ο κύκλος ή το Χ. Με το skill που ενεργοποιείται με το R2 και Χ να είναι το δυνατότερο. R1 είναι η άμυνα. Το L1 λειτουργεί ως dash ώστε να τρέξεις στον αντίπαλό σου ή όταν σε χτυπάρει να σηκώνεσαι γρήγορα από το πάτωμα ή να κάνεις dodge προς τα πίσω. Και με το L2 παντημένο πολλή ώρα μπορείς να καλέσεις ένα support χαρακτήρα να επιτεθεί ή με ένα γρήγορο πάτημα να αλλάξεις το χαρακτήρα σου με έναν άλλον από αυτούς που έχεις στο περιθώριο. Μου φαίνεται λίγο ανάποδο. Συνήθως τα παιχνίδια το κάνουν αλλιώς. Συνήθως όταν το κρατάς πατημένο μπαίνει μέσα στο support χαρακτήρα σου και όταν το πατάς μία φορά απλά χρησιμοποιεί μία επίθεση. Αλλά ίσως το κάνανε για να μπορείς να ενώνεις γρηγορότερα κόμπος. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό και τα animations καθώς και η επιλογή για χαρακτήρες με πιο ρεαλιστικά χαρακτηριστικά μου φαίνεται ιδιαίτερη και μία ευχάριστη εξέλιξη από το προηγούμενο art style που θύμιζε μάγκα. Ένα ακόμα θετικό είναι ότι όταν δέχεσαι ζημιά η ζωή σου σιγά σιγά καταστρέφεται. Πολλοί όμως παραπονιούνται ότι ορισμένοι χαρακτήρες δείχνουν πάρα πολύ τρομακτικοί. Ειδικά ο Luffy 4 θυμίζει σαν να είναι θύμα πυρκαγιάς. Αλλά εγώ αντίθετα δεν βρήκα τίποτα το ενοχλητικό. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι αν και οι χαρακτήρες δείχνουν ωραίοι, τα πρόσωπά τους δεν είναι ιδιαίτερα εκφραστικά. Όλα τα μοντέλα χαρακτήρων έχουν ένα ψυχρό βλέμμα όταν μιλάνε και καμιά φορά μοιάζουν σαν άψυχες κούκλες. Παίζοντας το παιχνίδι, ένα πράγμα είναι φανερό. Υπάρχει πολύ motion blur. Καθώς άρχισα να παίζω, ένιωσα μια ενόχληση. Αλλά σταδιακά τα μάτια μου συνήθισαν. Μιας και ασυναίσθητα, συνεχώς εστίαζα στους χαρακτήρες παρά στη συνολική οθόνη. Νιώθω ότι αν αυτό δεν διορθωθεί, όσοι παίζουν σε monitors για PC, άρα πρέπει να κάθονται πολύ κοντά στην οθόνη, θα ζαλίζονται. Ένα από τα μεγαλύτερα θετικά του παιχνιδιού ήταν το online δεν έχει lag. Από τα 36 match που έπαιξα σε μία μισή ώρα, μόνο σε ένα αντιμετώπισα lag, το οποίο πιθανότατα οφειλόταν στη σύνδεση του άλλου ατόμου, μιας και μετά από λίγο βγήκε από τον αγώνα. Το να βλέπω ένα τόσο καλό online, ειδικά σε μια beta της Bandai, είναι κυριολεκτικά θαύμα. Αν θεωρήσουμε ότι οι τρεις τελευταίες beta που δοκίμασα, δηλαδή το Xenoverse, το Xenoverse 2 και το Snobie Strikers, ήταν απλά unplayable. Το frame rate του παιχνιδιού ήταν γενικά σταθερό. Το μόνο μου παράπονο ήταν κατά τα cinematics των ειδικών επιθέσεων. Η Bichu Dama του Naruto για παράδειγμα είχε frame drops. Ουσιαστικά όσες επιθέσεις έχουν τεράστια animations υποφέρουν λιγάκι από τα frame drops. Κατά τα άλλα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει το gameplay, μιας και οι περισσότερες super επιθέσεις είναι fixed, άρα δεν μπορείς να τις αποφύγεις ασχέτως αν το animation έχει frame drops. Το gameplay είναι απίστευτα γρήγορο, αλλά όχι στο σημείο που να σε κουράζει. Μπορείς να ακολουθείς τη μάχη δίχως να χάνεσαι. Και φυσικά η δυνατότητα να μπορείς να κάνεις dodge επιθέσεις. Σε συνδυασμό με μία μόνο μπάρα ζωής για τρεις χαρακτήρες, σε αναγκάζει να υπολογίζεις τις κινήσεις σου και να παίζεις στρατηγικά. Ένα από τα μεγαλύτερα θετικά του παιχνιδιού είναι ότι όλοι οι χαρακτήρες έχουν κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο στο gameplay τους και μετά από αρκετά match δεν ξέρω ακόμα ποιοι θα είναι οι main μου. Είναι αρκετά θετικό, ειδικά όταν σκεφτούμε ότι σε άλλα anime games αναγκάζεσαι να μην διαλέγεις το χαρακτήρα που σου αρέσει εμφανισιακά, απλά γιατί δεν είναι ο καλύτερος από άποψη gameplay. Ακόμα και τα έτοιμα avatars που είχε το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατά. Και ας μην ξεχνάμε ότι η beta είχε ένα μικρό δείγμα των χαρακτήρων που θα δούμε στο τελικό παιχνίδι. Προσωπικά διασκέδασα υπερβολικά με το Seiya, το Yusuke, τον Goku και τη Rukia. Αν και να πω την αλήθεια, άκουσα κάποια σχόλια σχετικά με τη μεγάλη ταχύτητα και τον damage του Ichigo. Και φυσικά, τα awakenings. Oh boy, τα awakenings. Απλά τα λατρεύω. Αν και μερικοί χαρακτήρες δεν είχαν κάποια αλλαγή στην εμφάνισή τους, πιστεύω γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, και αυτό το βασίζω στο ότι έχουμε δει ήδη τον Freezer να γίνεται golden σε trailers, αλλά στο παιχνίδι είχε απλά μια μοβάδα. Τα awakenings, με το που τα ενεργοποιήσεις, παίρνεις ένα σύντομο power boost και η εμφάνισή σου αλλάζει. Αλλά ιδιαίτερα θετικό είναι ότι όταν τελειώσει το Awakening, ο χαρακτήρας σου συνεχίζει να διατηρεί τη νέα του εμφάνιση. Είτε αυτή είναι Super Saiyan μορφή, είτε Hollow Form, είτε οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα δεν είμαι online gamer. Δεν με ενδιαφέρει να πηγαίνω online και να παίζω fighting games, ίσως με μόνη εξαίρεση το Tekken, αλλά σε αυτή τη φάση απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Μια μισή ώρα online και απλά ήθελα να δοκιμάσω τα πάντα και πέρναγα καλά με όλους τους χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν μιλάει το hype μου, αλλά πραγματικά διασκέδασα. Και ρέχω να παίξω anime fighting game, όπου το ενδιαφέρον μου είναι στο παιχνίδι και όχι μόνο στο story mode. Περίμενα να παίξω μια beta, όπου θα έχει lag, θα τρώω πολλά DC και γενικότερα θα βαριέμαι τη ζωή μου. Αντίθετα, βρήκα ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορώ να το προτείνω σε anime fans αλλά και σε fighting game fans. Μην το αγνοήσετε. Αν οι developers συνεχίσουν έτσι, απλά θα μας δώσουν κάτι μοναδικό. Η μόνη μου ανησυχία είναι ο αριθμός των χαρακτήρων. Δεν θέλω τσιγκουνιές. Δώστε τα όλα και δώστε μας ό,τι καλύτερο έχετε. Και μιας και είμαι ο anime guru της Ελλάδας, αποφάσισα να δώσω τη δική μου λίστα με χαρακτήρες που θα ήθελα να δω και γιατί. Ξεκινάμε. My Hero Academia. Midoriya, Bakugo, All Might, Stein, Uraraka. Black Clover, Asta, Yami, Yuno και Noelle. Shaman King, Yo Asakura, Taoren. Bleach, Renji. Blue Exorcist, Rino Komura και Yukio Komura. Rurouni Kenshin, Kenshin και Saito. Jojo Bizarre Adventure, Jotaro, Dio, Josuke και Giorno. Κατeki ο Hitman Reborn, Tsunayoshi, Gokudera, Hibari. Fist of the North Star, Kenshiro. Hinomaru Zumo, Ushio. Saiki Kushio no Sainan, Kushio Saiki. Shokugeki no Soma, Soma Yukihira. World Trigger, Yu Makuga. One Punch Man, Saitama, Genos και Tazumaki. Seraph of the End, Yuichiro Hyakuya, Dr. Stone, Ishikami Senku. Αλλά τόση ώρα με ακούτε και βλέπετε gameplay. Αλλά ποια είναι η γνώμη σας? Δοκιμάσατε την beta? Θέλετε κι άλλο? Τι θα διορθώνατε? Και φυσικά ποιους χαρακτήρες θα θέλατε να δείτε ως παίκτες? Γράψτε τις ιδέες σας στα σχόλια και ετοιμαστείτε, γιατί το Jump Force έρχεται.